Με τα προβλήματα στο χώρο της υγείας να παραμένουν άλυτα, οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Χίου πραγματοποίησαν τριοριστά συνεργασία στο πλαίσιο πανυγειονομικής απεργίας. 4 μήνες μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας και κανένα πρόβλημα από αυτά που μεταφέραμε δεν έχει λυθεί, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΕΣΝΟΧ Γιάννης Λαμπαδοχητός, ενώ ο Δημήτρης Κουτσουράκης υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι ενώ το νοσοκομείο αναπτύσσει νέα τμήματα και κλίνες, δεν φροντίζει να υπάρχει και προσωπικό έτσι ώστε να τις λειτουργήσει. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ στην στάση εργασίας στην Πανελλαδική Πανυγειονομική. Για άλλη μια φορά βρισκόμαστε στις επάρξεις για να αναδείξουμε τα διαχρονικά προβλήματα της δημόσιας υγείας, του ΕΚΑΒ, της πρόνοιας, των αγροτικών ιατρίων και των περιφερειακών ιατρίων. Βρισκόμαστε στο τέλος της χρονιάς. Πέρασαν μόλις 4 μήνες από τη συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό Υγείας τον Ιούνιο και κανένα από τα προβλήματα, τα διαχρονικά του νοσοκομείου δεν έχει επιληφθεί, δεν έχει λυθεί. Ούτε το πρόβλημα του ΕΚΑΒ, το οποίο θα αναφερθεί ο συνάδελφος στη συνέχεια, ούτε το πρόβλημα της υποστελέχωσης των δομών της υγείας και της πρόνοιας. Περάσαμε ένα καλοκαίρι χωρίς την πρόσληψη κανενός επικουρικού. Βγάλανε ένα καλοκαίρι οι συνάδελφοι με εντατικοποίηση της δουλειάς, χωρίς στην ουσία ενίσχυση, και μέσα σε όλα αυτά έρχεται η κυβέρνηση και νομοθετεί το καθηκοντολόγιο των ΔΕ και των ΤΕ, το οποίο το μόνο που καταφέρνει είναι να διασπείρει την φαγωμάρα μέσα στα τμήματα. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο δεν μπορεί την πράγμαση να λειτουργήσει, γιατί αριθμητικά δεν υπάρχει ο αριθμός των ΤΕ και των ΠΕ σε όλα τα νοσοκομεία και στο νοσοκομείο της Χίου για να μπορέσουν να καλύψουν τις βάρδιες τις 24 ώρες όπως πρέπει. Βρισκόμαστε σαν εργαζόμενοι μπροστά σε ένα κύμα ακρίβειας τα τελευταία χρόνια, το οποίο έχει αυξηθεί από το καλοκαίρι και μετά. Είμαστε εργαζόμενοι οι οποίοι επί 12 χρόνια δεν έχουμε δει 0 αύξηση στο μισθό μας. Έχουμε τα ίδια μισθολογικά, τον ίδιο μισθό εδώ και 11 χρόνια που ξεκίνησαν τα μνημόνια. Η ζωή έχει φτάσει 50%, 100% και 200% πιο ακριβή και εμείς προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε στην υπηρεσία μας, να είμαστε εντάξει με χωρίς ενίσχυση σε προσωπικό και στα οικονομικά μας με χρήματα λιγότερα από ό,τι είχαμε το 2010. Άλυτα όμως είναι και τα προβλήματα στο ΕΚΑΒ, καθώς ακόμη δεν έχουν προσληφθεί διασώστες που θα βοηθούσαν στην ύπαρξη δεύτερης βάρδιας για όλο το 24ωρο, όπως τόνισε ο διασώστης Φώτης Βύρας. Εκ μέρους των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, η κατάσταση του ΕΚΑΒ της Χίου δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα, παραμένει σταθερή. Δεν έχει γίνει καμία κίνηση εδώ και μήνες που έχουμε αναδείξει το πρόβλημα του ΕΚΑΒ όσον αφορά τις προσλήψεις. Δεν έχουν γίνει προσλήψεις επικουρικού προσωπικού που μας είχαν υποσχεθεί. Οι προσλήψεις των μονίμων υπαλλήλων έχουν παγώσει, ακόμη δεν έχουν ανοίξει. Και ένας πίνακας που κυκλοφόρησε, ο αριθμός που προβλέπεται για τη Χίου είναι πολύ μικρός, μόλις για 2 θέσεις μιλάμε, ενώ χρειαζόμαστε 10 με 11. Λόγω της κατάστασης αυτής και της αδυναμίας που έχουμε να καλύψουμε τον νομό, εμείς ζητήσαμε από την Ομοσπονδία και εγκρίθηκε, θα συνεχίσουμε την αποχή μας για άλλους 3 μήνες από τις δευτερογενείς διακομιδές, ώστε να μπορούμε όση δύναμη διαθέτουμε να επιχειρήσουμε τα επίγοντα.